θα χρειαστούμε 4 κομμάτια ψαρονέφρη, ολόκληρο, 2 κουταλιές αλεύρι φαρίνα, 50 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες ή λιωμένες, 1 φλιντζάνι που είναι 250 ml, λευκό ξηρό κρασί, 1 φλιντζάνι δηλαδή 250 ml, φρέσκο χυμό πορτοκάλι, 60 ml, 1/4 του φλιντζανιού, ξύδι βαλσαμικό, 1 κουταλιά μέλι, 2 φλιντζάνια ζωμών κοτόπουλου και 1 κουταλάκι φρέσκο τσιμάρι. Επίσης θα χρειαστούμε 1 ή 2 συσκευασίες ανάλογα με το πόσο σας αρέσουν τα κάστανα, 400 γραμμάρια, κάστανα ψημένα καζινό, αλάτι και πιπέρι. Απλά να σας πω ότι εγώ τώρα που να με δείτε να κάνω, η συνταγή μου έγινε για 4 φιλετάκια, δηλαδή την δημιούργησα για 4 φιλετάκια, 4 κομμάτια ψαρονέφρι. Ο λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι άμα είναι να κάνεις ένα μπουφέ θέλεις τα 4 κομμάτια ψαρονέφρι. Θα σας δείξω όμως εγώ τώρα τη μισή που τούτη τη συνταγή, οπότε μην μπερδευτείτε αν με δείτε να βάζω μισό φλιντζάνι, κρασίνι, μισό φλιντζάνι χυμό πορτοκάλι, γιατί είπαμε φτιάχνω τη μισή δόση που τούτο που σας λέω. Εσείς όμως αν έχετε καλεσμένους θα φτιάξετε ολόκληρη τη δόση. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι, μεταξύ είναι πολύ εύκολη συνταγή, τίποτε το ιδιαίτερο, τίποτε το πολύπλοκο. Απλά έπιασα το ψαρονέφρι μου, έκοψα το σε φέτες και μετά επάτησα το έτσι λίγο με τον πάτη για να έχω τούτα τα λεγόμενα φιλετάκια. Στην Κύπρο μάθαμε τούτα να τα λέμε τα φιλετάκια. Η μάμα μου θυμούμε πάντα έλεγε φιλετάκια όταν μιλούσε για ψαρονέφριν έτσι φιλετιασμένο τέλος πάντων. Και ξέρετε, στην Κύπρο χρησιμοποιούμε το πάρα πολλά το ψαρονέφρι γιατί είναι ένα πάρα πολλά καλό κρέας το οποίο ψήνεται με χιλιάδες τρόπους, δηλαδή πραγματικά με χιλιάδες τρόπους. Ψήνεται ολόκληρο, ψήνεται γεμιστό, ψήνεται σε φιλετάκια. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολλά συχνά. Είναι πολλά πιο οικονομικό, ουσιαστικά πιο οικονομικό από ότι είναι το μοσχάρι και πάρα πολλά γευστικό. Οπότε, σε κάποια φάση που σας ερώτησα τι συνταγές θέλετε να δείτε τα Χριστούγεννα, πάρα πολλοί κόσμος είπε μου φιλετάκια. Τα φιλετάκια. Να βάλω τα φιλέτα μου δάμε, έτσι. Εν τω μεταξύ, έναν άλλο πράγμα με ρωτάτε πολλές φορές. Δεν θα πείτε του κρεοπόλη το ψαρονέφρι, τα κομμάτια να σας τα περάσει που μηχανή. Δεν θα διαλύσουμε το ψαρονέφρι μες στη μηχανή. Θα κάνουμε σνίτσελ. Θέλουμε να το κόψουμε έτσι μόνοι μας φέτες και να το πατήσουμε. Πατιέται πάρα πολλά εύκολα. Δεν πρέπει να πιάσω ένα πιο μεγάλο ταψί, εμπειράζει. Και θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Είπαμε ότι ο λόγος που το αλατίζουμε τώρα είναι γιατί θέλουμε την ώρα που να μέσα στο τηγάνι του να μαγειρευτεί να πιάσει τη γεύση που το αλάτι και το πιπέρι. Γιατί αν τα βάλεις μετά μπορεί να μην τα πιάσει τόσο καλά. Ωραία. Και μετά θα πιάσω το αλεύρι μου. Θα πασπαλίσω με το αλεύρι το ψαρονέφρι. Θυμάστε που κάναμε έναν κοτόπουλο με ουίσκι πριν λίγες μέρες. Κάναμε το ίδιο πράγμα. Παλιά εγώ έκανα το πράγμα μετά. Έβαζα το αλεύρι και τηγάνιζα το μετά. Αλλά είδα ότι μα το βάλεις πας στο κρέας, είναι πιο εύκολο. Τηγανίζεται πιο εύκολα, γίνεται έτσι πιο καλό. Λοιπόν, τώρα θα σοτάρουμε. Θα χρησιμοποιήσω το καινούριο μου τηγάνι Tefal, πρέπει να σας πω, το οποίο τούτη η σειρά της Tefal είναι η σειρά Unlimited λεγόμενη, η οποία είναι αριστουργηματική σειρά. Καταρχήν βλέπετε πως έχει έναν κύκλο μες στη μέση κόκκινο, μόλις ζεσταθεί το τηγάνι μου, τούτος ο κύκλος θα γίνει σκούρος και θα καταλάβω ότι ήρθε στη σωστή θερμοκρασία για να μαγειρέψω το τηγάνι μου. Επίσης, παρόλο που είναι αντικολλητικό, δεν περιέχει καθόλου κάτμιο στα λατινικά, το οποίο είναι βλαβερό για την υγεία, είναι ο πιο υγιεινός τρόπος να μαγειρέψετε και παρόλο που είναι αντικολλητικό, δεν γδέρνεται. Εγώ να χρησιμοποιήσω το άλλο μου το κουτάλι της Tefal, πρέπει να σας πω ότι
Η σειρά τούτη πήρε και βραβείο, είναι πραγματικά αριστουργηματικά τηγανιά, τα οποία είναι induction, δηλαδή για επαγωγικές εστίες, κάνουν και για επαγωγικές. Και ξέρετε πώς θα ξέρω ότι ένα τηγάνι είναι καλό? Όταν η βάση του είναι έτσι βαρετή, και ότι είναι ένα βαρετό τηγάνι το οποίο κάθεται πάνω στην εστία. Είναι πραγματικά πάρα πολλά ωραία τηγάνια. Αξίζει οποιαδήποτε επένδυση πάνω σε έναν τέτοιο τηγάνι. Λοιπόν, να ζεστάνουμε το τηγάνι μας. Επίσης, που σας είπα πριν ότι είναι να χρησιμοποιήσω το κουτάλι, είναι μεταλλικό. Ο λόγος είναι γιατί, παρόλο που είναι αντικολλητικό, δεν δέρνεται. Φοβερό. Να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε με εμένα με τα γκάτ. Δείτε το πράγμα δαμέ που έχει το πράγμα πάνω. Όταν το βάλεις έτσι μέσα στο τηγάνι, είναι πέφτει μέσα στο τηγάνι, είναι να εξαφανιστεί. Είναι φοβερό! Τέλειο! Να σκεφτείτε ότι απλώς είναι ένα κόκκινο πράγμα πάνω στο κουτάλι, το οποίο η τεφάλαια σκέφτηκε το. Μπράβο. Λοιπόν, θα βάλω μέσα στο τηγάνι μου τώρα. Ελαιόλαδο. Έτσι, σκιό κουταλιές ελαιόλαδο. Και θα βάλω λίγο βούτυρο. Γιατί το βούτυρο είναι βούτυρο. Και πάει. Το βούτυρο είναι όταν καίγεται, όταν έτσι παίρνει μια ωραία μυρωδιά. Πάρα πολλά ωραίο μες το φάει. Λοιπόν, όταν έρχονται εδώ. Επίσης, να δείτε ότι επέλεξα εδώ το τηγάνι το οποίο έχει κάλυμμα από πάνω. Ο λόγος είναι γιατί τα φιλετάκια, το ψαρονεφρί, ψήνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι μόλις που είναι ψημένο. Αν το έχετε εκείνο το στάδιο που μόλις ψηθεί, είναι πάρα πολλά μαλακό, πάρα πολλά τρυφερό, πάρα πολλά ωραίο. Αν το ψήσετε ακόμα λίγο, να σκληρύνει και να μαζέψει. Αν το ψήσετε και άλλη ώρα, να μαλακώσει πάρα πολλά. Άρα δηλαδή εσείς θέλετε ή να το ψήσετε ελάχιστο το ψαρονέφρι ή να το ψήσετε πολύ ώρα μέσα στα ζουμιά μιας ωραίας σως. Η συγκεκριμένη συνταγή θα το ψήσουμε πολύ ώρα μέσα στα ζουμιά μιας ωραίας σως. Λοιπόν, να βάλουμε έτσι να πιάσουμε το αλεύρι μας. Τούτο είναι το πιο πολύπλοκο κομμάτι της συνταγής που βλέπετε. Δηλαδή να σοτάρετε, όχι το πολύπλοκο, ενώ το πιο χρονοβόρο κομμάτι της συνταγής είναι να σοτάρετε τα φιλετάκια. Του τον κάνουμε το για να κάνουμε μια ωραία κρούστα και να κάνουμε περισσότερη γεύση. Και να το κάνετε με δόσεις, να βάλετε μέσα στο τηγάνι σας όσο χωρεί, μέχρι να ετοιμάσετε τα υπόλοιπα υλικά. Να ψιλοκόψω και το κρεμμύδι μου να είναι έτοιμη. Επίσης να σας πω ότι τούτο το φαγητό είναι πιο ωραίο, γιατί και τούτο ρωτάτε με πολλές φορές, όταν το φτιάξετε από την προηγούμενη μέρα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολλά βολικό. Αν σκεφτείτε πόσους καλεσμένους μπορεί να έχουμε και πόσα φαγητά πρέπει να κάνουμε την μέρα που έχουμε τους καλεσμένους. Και σαν γνήσιοι Κύπριοι πολίτες, άμα να κάνουμε ένα φαΐ, δεν κάνουμε ποτέ ένα. Κάνουμε χιλιάδες. Γι' αυτό είναι πολλά ωραία να το ετοιμάσετε από την προηγούμενη και σας λέω ότι την επόμενη ημέρα θα είναι πιο ωραίο το φαΐ σας. Που να τραβήσει τούτες όλες τις μυρωδιές, που το πορτοκάλι, που το κρασί, που το ξύδι, το βαλσαμικό, το οποίο θα βάλουμε μέσα. Και τα σκόρδα μου. Εμουσκομύρισε, το ξέρετε γιατί εμουσκομύρισε το σπίτι μου? Γιατί έβαλα μέσα βούτυρο και το βούτυρο μαζί με το ψαρονέφρι μόλις αρχίσει να τηγανίζεται είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πιάσω και ένα σκεύος να το βάλω μέσα και δείτε τι ωραία στο τηγάνι μου που ούτε κολλά ούτε τίποτε. Ούτε εκδέρνεται, οπότε χρησιμοποιώ τούτη τη σπάτουλα. Βέβαια, θέλω, χρησιμοποιώ και την άλλη. Τούτη. Να το χαμηλώσουμε λίγο για να μην μας αρπάξει. Θα να βάλω ακόμα κανένα. Τούτα τα μαύρα που βλέπετε πάνω στο ψαρονέφι είναι το βούτυρο το οποίο κάθει μαζί με το αλεύρι το οποίο βάλαμε πάνω στο ψαρονέφι. Είναι όλο γεύση, μην το φοβάστε. Λοιπόν,
Το ψαρονέφρινε θα ψηθεί, απλώς θέλουμε το να πάρει λίγο χρώμα. Θα βάλω ακόμα λίγο βούτυρο. Έτσι κάνω εγώ με την τοφάη. Βάλω το βούτυρο σιγά σιγά, αλλά βάλω κάμπο το βούτυρο. Βάζω λίγο. Να ψιλοκόψω και το σκόρδο μου. Θα βάλουμε επίσης θυμάρι. Το θυμάρι είναι το μεγαλύτερο ποσκόλιο συνήθως. Και επαναλαμβάνω σας ξανά ότι μπορείτε να κάνετε ένα μπουκέ καρνί παρά να κάνετε το πράγμα. Που είναι ουσιαστικά μαϊτανός, θυμάρι, δάφνη δεμένα σε έναν με ένα σπάγκο κουζίνα, να τα βάλετε μέσα στο φαΐ χωρίς να χρειαστεί να κάνετε τον που κάνω εγώ τώρα. Αλλά εντάξει, η κουζίνα είναι έτσι μια διαδικασία, ένα ποσκόλιο όπως λέμε. Οπότε αν να βγάλετε φιλαράκια από το θυμάρι, πάλι καλά είναι. Ωραία, τηγανίσαμε το ψαρονέφι. Το βγάλουμε από το τηγάνι. Και τώρα με στούτο το τηγάνι έχουμε μια φανταστική γεύση, την οποία θα βάλουμε μέσα το κρεμμύδι μας για να πιάσουμε τούτα όλα τα ωραία τα καλά του τηγανιού. Κόψουμε και τα φιλαράκια από το θυμάρι. Θα σας ξανά έχω διάφορα χρώματα από τούτες. Άμα είναι κρεμμύδια και σκόρδα, είναι μαύρη. Λοιπόν, θέλω να βάλω το τελευταίο κομμάτι το βούτυρο μου. Τώρα το κρεμμύδι, να το χαμηλώσουμε λίγο, πιάνει όλα τα καλά που το τηγάνι μου. Και πολλά ωραίο πράγμα το ότι το τηγάνι τούτον, είπα σας ότι δεν περιέχει κάτμιο, οπότε δεν είναι βλαβερό για την υγεία. Πολλά σημαντικό το πράγμα. Αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς να φόμαστε για την υγεία μας. Okay. Θα βάλουμε μέσα και το σκορδάκι. Να το δούμε. Μύρισε το θυμάρι και το σκόρδο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάλω μέσα, όταν τηγανιστεί το κρεμμύδι μου, θα βάλουμε πίσω όλο το ψαρονέφρι. Και βλέπετε, ακόμα και αν είχα τέσσερα, εγώ έχω δαμέ, τα φιλέτσα που έχω δαμέ είναι, όπως σας είπα, δύο. Κάνω τη μισή δόση μου, την που σας είπα, αλλά αν είχα ολόκληρη τη δόση, το συγκεκριμένο τηγάνι, μια χαρά θα ήταν. Μπορεί το μια χαρά. Λοιπόν, θα βάλουμε το κρασί. Να δυναμώσουμε και τη φωτιά, έτσι για να αρχίσει να βγάλει έτσι τα αρώματα του. Τούτος είναι χυμός πορτοκάλι φρέσκος, στον οποίο θα βάλω το ξύδι το βαλσαμικό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τούτον το vinaigre balsamic de Modène, που είναι balsamic vinaigre της Modena, που έτσι πρέπει να είναι, και είναι καζινό. Τα προϊόντα καζινό μπορείτε να τα βρείτε αποκλειστικά στις υπεραγορές Αλφαμέγα. Και είναι φανταστικό ξύδι, πραγματικά. Λοιπόν, επειδή κάνουμε τη μισή δόση, είπαμε, εγώ θα βάλω, αντί να βάλω έναν τέταρτο του φλιντζανιού, θα βάλω δύο κουταλιές που το ξύδι. Βλέπετε το που είναι έτσι παχύρευστο και πάρα πολύ ωραίο. Το ξύδι επίσης έχει την ιδιότητα μέσα στο φαγητό, ειδικά όταν το μαγειρεύετε με χοιρινό, να μαλακώνει το κρέας. Πάρα πολλά. Θα βάλω και το μέλι. Να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Να χρησιμοποιήσετε φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Έχουμε πάρα πολλά ωραία πορτοκάλια, με χρησιμοποιήσετε. Συσκευασμένο δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να μην είναι το μέλι μέσα. Βάλουμε δαμέ για να διαλυθεί. Και θα βάλουμε επίσης ζωμό. Ουσιαστικά, τι που θέλετε στο συγκεκριμένο φαγητό είναι να καλύψετε
τα φιλέτα σας με ζουμί. Ούτως ώστε τούτα όλα τα φιλετάκια που έχετε δαμέ θα σιγοψηθούν μέσα στο τον το φανταστικό το ζουμί. Και τώρα να μου πείτε, πού είναι τα καστάνα. Να το σκεπάσουμε. Τα καστάνα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω κάστανα καζίνο. Είναι ολόκληρα κάστανα τα οποία είναι μέσα στο ζουμί του, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολλά ωραία, αλλά δεν θα τα βάλουμε ακόμα στο φαγητό. Πρώτα, να το κάνουμε λίγο έτσι. Θα αφήσουμε το φαγητό μας να σιγοψηθεί σιγά-σιγά, αργά-αργά. Όταν θα κάνετε ολόκληρη την ποσότητα, εγώ αφήνω το γύρω στα 45 λεπτά να σιγοψύνεται σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Τούτο που είναι η μισή ποσότητα, θεωρώ ότι θέλει περίπου μισή ώρα. Και ψήνεται και γίνεται φανταστικό. Μετά, εάν η σάλτσα σας δεν έχει δέσει, τότε να σας δείξω και πώς δένουμε τις σάλτσες. Λοιπόν, να τα καστανά μου, απλώς να τα στραγγίσω. Είναι ολόκληρα κάστανα. Απλά θα τα βάλουμε στο τέλος. Εγώ χρησιμοποιώ μια ολόκληρη συσκευασία για ολόκληρη τη δόση του κρέατος. Του τύπου είναι μισή δόση. Μπορείτε να βάλετε ή ολόκληρη ή μισή. Εξαρτάται πόσο σας αρέσουν τα κάστανα και πόσο θέλετε να τα κάστανα μέσα στο φαγητό. Πρέπει να σας φέρω και το φανταστικό κρέας που έχουμε δαμέ. Ήδη έσβησα τη φωτιά. Πρέπει να σας πω ότι όταν ψηθεί το κρέας, όταν μαλακώσει, έβαλα μέσα τα κάστανα. Τα αφήσα τα έτσι να σιγοβράσουν όχι πολύ ώρα. Κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτό και τέλειωσε. Επίσης να σας το δείξω το πράγμα. Τούτο είναι μία κουταλιά βούτυρο με μία κουταλιά αλεύρι. Εάν θέλετε να έχετε και τηγάνισατο, δηλαδή όπως κάνουμε την μπεσαμέλ, τηγάνισατο μέχρι που εξάθινε το αλεύρι μου και σκούρινε το αλεύρι. Τούτο το πράγμα λέγεται ρου και τούτο το πράγμα χρησιμοποιείται για να πείσετε τα σώσες. Παρά να βάλετε corn flour μέσα, τούτος είναι ένας τρόπος για να πήξετε, να δέσετε τη σάλτσα και να είναι έτσι ωραία δεμένη, χωρίς να με corn flour. Τούτος είναι πιο ωραίος τρόπος. Οπότε, εάν δείτε ότι θέλετε να πήξετε λίγο τη σάλτσα, μπορείτε να βάλετε μια κουταλιά αλεύρι, μια κουταλιά βούτυρο σε ένα τηγανάκι και μετά να βάλετε ένα κουταλάκι που τούτο μέσα στη σάλτσα σας και όταν σαν κοχλάζει τέλος πάντων, να δείτε ότι είναι να πήξει και να δέσει περισσότερο.